Καλημέρα και πάλι από το Μουσείο Κρασιού στο κτήμα Γύρω Βασιλείου, εδώ στην Επανομή που βρισκόμαστε. Το καλό κρασί, λοιπόν, ο τρόπος παραγωγής του και η σημασία του για τον άνθρωπο, θα λέγαμε απλά, αποτελούν τον κεντρικό μουσιολογικό άξονα εδώ πέρα, στο σημείο που βρισκόμαστε. Μαζί μου έχω τον κύριο Θρασίβολο Γιαντσίδη, ο οποίος είναι οινολόγος. Mm-hmm. Θα μας πει και τα μυστικά ακριβώς, του καλού ο κρασιού. Ακριβώς, ο κατάλληλος άνθρωπος. Έτσι. Ο κατάλληλος άνθρωπος. Βέβαια, δεν έχει επιστροφή, οπότε θα μεταφέρουμε τις ερωτήσεις. Και δεν είναι και τόσο καλός ο ήχος που έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, καταρχήν, όσο θα γυρίσει η κάμερα, αυτά που, θα βλέπε, που βλέπετε εδώ πέρα είναι αγαπημένα συλλεκτικά ανοιχτήρια, έτσι. Που βρίσκονται στις. Είναι μια από τις μεγαλύτερες συλλογές με 1500 κομμάτια. Με φοβερά σπάνια κομμάτια ανοιχτήρια από πολύ παλιά, έτσι. Ακριβώς, είναι πολλά τα ανοιχτήρια, είναι σπάνια. Πάρα πολλά, δεν θα μπορέσουμε να τα δούμε όλα. Το τμήμα τώρα που βλέπει η κάμερά σας είναι το τμήμα των μη μηχανικών ανοιχτήριων. Είναι μια μεγάλη κατηγορία ανοιχτήριων και βαδίζει τώρα η οθόνη προς τα μηχανικά. Το τρίτο τμήμα που αναφέρθηκε πριν ο κύριος Χίντας ήταν τα αγαπημένα του συλλέκτη που είναι στο βάθος. Το μουσείο είναι μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, θα έλεγα. Είναι μουσείο και αμπελοϊνικής τέχνης, φυσικά ο άλλος ο χώρος μέσα, και περιλαμβάνει φυσικά μεγάλη διαδρομή του κρασιού από το πέρας των αιώνων μέχρι τις μέρες μας. Από τον τρόπο που μεταφέρθηκε από την Ανατολή, που πέρασε στην Ευρώπη και φυσικά εξελίχθηκε και στην Ελλάδα. Τα ανοιχτήρια είναι προσωπική συλλογή του κυρίου Βαγγέλη Γεροβασιλείου, που ξεκίνησε πριν από χρόνια και είναι ένα πόνημα πολλών ετών. Δεν είναι σημερινό, δηλαδή, απόσταγμα, θα έλεγα, της δημιουργίας του, αλλά έχει ξεκινήσει από πολλά χρόνια πριν. Το μουσείο είναι επισκέψιμο καθημερινά στον κόσμο από τις 10 μέχρι τις 3 και τις Κυριακές από τις 11 μέχρι τις 5. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ μεγάλο πράγμα που φυσικά, αν θέλουμε να αποκτήσουμε κάποια παιδεία, υπάρχουν και πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα εδώ στο χώρο, θα ήταν καλό κάποιος έστω από τη μεγάλη πόλη τη Θεσσαλονίκη δίπλα να έρθει να το δει. Εκεί μπορεί να αγοράσει λοιπόν κανείς και κρασιά ξάνθο. Μπορεί να αγοράσει κανείς κρασιά. Ναι, υπάρχει. Στα περισσότερα ενοπία της Βορείου Ελλάδος και γενικά όλης της Ελλάδος έχει αναπτυχθεί η πώληση ίνου λιανικά από το ενοπείο σε τιμές με κάποια έκπτωση σχετική, που μπορεί να προμηθευτεί τα κρασιά κανείς από τον τόπο παραγωγής του και φυλαγμένα σωστά στις σωστές συνθήκες. Και το λέω αυτό γιατί πολλά κρασιά κακοποιούνται εντός εισαγωγικών στους χώρους διανομής και φυσικά δεν τα απολαμβάνει καλύτερα ο καταναλωτής. Όταν λέτε δηλαδή κακοποιούνται, τι κακοποιούνται? Όταν λέτε κακοποιούνται, τι εννοείται? Κακοποιούνται. Δεν θα προτιμούσα ποτέ να αγοράσω ένα κρασί από τη βιτρίνα ενός σούπερ μάρκετ ή ενός μαγαζιού το οποίο βλέπει συνέχεια ο ήλιος ή τα φώτα. Αυτό ή... λέμε και στον κόσμο. Θέλω να πω, δεν είναι φυλαγμένο σωστά. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η σωστή φύλαξη του κρασιού. Εδώ τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή, κύριε Γιαντσίδη? Αυτή τη στιγμή βλέπουμε την κάβα του ηνοποιού του κτήματος Γεροβασιλείου, όπου αναπαύονται, θα έλεγα, τα κόκκινα κρασιά για τουλάχιστον ένα χρόνο και κάποια από τα λευκά περνάνε από τα βαρέλια. Τα βαρέλια είναι εδρίνα, γαλλικά και συνεισφέρουν, θα έλεγα, σε όλο αυτό το στρογγύλεμα και το μαλάκωμα του κόκκινου κρασιού, ώστε να βγει, να εφιαλωθεί και να βγει στο καταναλωτή με σκοπό να αντέξει περισσότερο στο χρόνο. Μια και το λέει για το κόκκινο κρασί, επειδή τώρα αυτή είναι η εποχή που πίνουμε έτσι καλώς κόκκινο το χειμώνα, μπορεί να μας πει έτσι μια-δυο συμβουλές πώς το ξεχωρίζεις το αυτό καλό κόκκινο ακριβώς κρασί. Τώρα και θα μας δείξει ο κύριος Γιαντζίδης το καλό κόκκινο κρασί, πώς θα το ξεχωρίσουμε, κύριε Γιαντζίδη, και τι πρέπει να προσέχουμε κάθε φορά έτσι στις αγορές μας, ειδικά αυτές τις μέρες. Βασικά θα πρέπει να το δοκιμάζουμε. Είναι απαραίτητο. Λίγο δύσκολο τώρα έτσι εδώ πέρα όπως τα έχουμε. Θα έλεγα ότι σαν καταναλωτές να ακολουθήσουμε τους κανόνες όχι της τυφλής γευγνωσίας της επαγγελματικής για να αξιολογήσουμε τα ελαττώματα και τα προτερήματα κάποιου κρασιού, αλλά να θέσουμε το κρασί στις αισθήσεις μας, όπως καλή ώρα δοκιμάζουμε μια ανώστημη ωραία μπριζόλα ή κάποιο άλλο καλομαγειρεμένο φαγητό. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για το κρασί. Θα μπορέσουμε να το κρίνουμε με την όσφρηση και τη γεύση βασικά και την όρασή μας φυσικά. Και αν έχουμε κάποιες αναμνήσεις από παλιότερες δοκιμές κτλ., θα μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε το κρασί, τη γεύση του και όλα τα στοιχεία. Έχουμε κάποια καλά κόκκινα κρασιά. Αναφέρεστε τα κρασιά εδώ που έχουμε στο τραπέζι, είναι όλα του κτήματος Γεροβασιλείου εδώ, ότι οι ετικέτες παράγονται εδώ στο οποίο είναι 4 λευκά και 4 κόκκινα. Κόκκινα είναι αυτά από εκεί πέρα, έτσι. Από την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Τα λευκά είναι ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα της αξιοποίησης μιας ελληνικής ποικιλίας, μάλλον δύο ελληνικών ποικιλιών, Ασσύρτικο Μαλαγουζιά, και τα άλλα είναι ξενικές ποικιλίες τα οποία έχουν υνοποιηθεί σε βαρέλι. Οι κανόνες, οι βασικοί είναι ότι το κόκκινο πάει, ναι, το κόκκινο κρασί πάει με το κόκκινο κρέας και τα κάποια λευκά κρασιά ταιριάζουν με περισσότερο απλές γεύσεις. Στην περίπτωσή μας, λόγω των εορτών, θα έλεγα ότι να δοκιμάσουμε κάποια κόκκινα παλαιωμένα κρασιά, μαλακά στη γεύση, για να μπορέσουν να εναρμονιστούν καλύτερα με τα πιάτα της χριστουγεννιάτικου τραπεζιού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και στην υγειά σας, να είστε καλά. Υγειά σας.